Παγκόσμια ημέρα νερού σήμερα και η διοίκηση και τα στελέχη της ΔΕΙΑΚ δημιούργησαν ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα για να παρουσιαστεί στους μαθητές της πρώτης τάξης του πρώτου λυκείου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, η αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου γέμισε από τους μαθητές όχι μόνο του λυκείου αλλά και του ΚΔΑΠ ΜΕΑ. Τα παιδιά παρακολούθησαν την ενημέρωση που τους έγινε με ενδιαφέρον και προσέφεραν την αφίσα που φιλοτέχνησαν τα ίδια για την Παγκόσμια ημέρα νερού. 22 Μαρτίου σήμερα, Παγκόσμια ημέρα για το νερό. Η ΔΕΙΑΚ στα πλαίσια της ημέρας έχει ετοιμάσει μια παρουσίαση στην οποία αναλύονται τα θέματα νερού παγκόσμια, πανευρωπαϊκά, αλλά και τοπικά προκειμένου να ενημερωθούμε, να προβληματιστούμε και να προτείνουμε, αλλά κυρίως να εφαρμόσουμε πρακτικές ορθολογικής διαχείρισης και προστασίας του κοινωνικού αγαθού που λέγεται νερό. Είναι μαζί μας μαθητές της Α' Λυκείου του Πρώτου Γενικού Λυκείου ΚΟ, συνοδευόμενοι από τους εκπαιδευτικούς, την κυρία Καλλιόπη Ζάρακα και την κυρία Πατσού Εκατερίνη, τις οποίες και ευχαριστούμε, όπως επίσης ευχαριστούμε και τη διεύθυνση του σχολείου, τον κύριο Χαραμαρά, για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πριν από λίγο δεχτήκαμε μια ευχάριστη έκπληξη από το Σβουρένιο Ειδικό Σχολείο, το οποίο μας επισκέφθηκε με την αφίσα του, πάντα ευαισθητοποιημένη σε θέματα περιβάλλοντος. Σας καλωσορίζουμε, παιδιά, και εσάς και το σύνοδό σας, τον κύριο Χατζηδαβίδ, και σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη. Να δείξω την αφίσα των παιδιών. Είναι αυτή εδώ η αφίσα, πάντα ευαίσθητα τα παιδιά σε θέματα ορθολογικής χρήσης του νερού, με μηνύματα πολύ σημαντικά για την ημέρα. Το νερό είναι ζωή. Το νερό είναι πηγή ζωής. Το νερό το φυλάμε για να μην διψάμε. Επίσης, να καλωσορίσω τον κύριο Χαραμαρά που ήρθε μόλις τώρα. Κύριε Διευθυντά, σας καλωσορίζουμε. Η παρουσία σας τιμά την εκδήλωση. Εδώ έχουμε όλους. Παιδιά, καλώς ήρθατε στο Δήμο της ΚΟ. Φαντάζομαι, έχετε ξανάρθει σε αυτή την αίθουσα? Όχι. Δεν έχουμε επισκέψει ακόμα. Λοιπόν, αυτή η αίθουσα είναι δική σας, πρέπει να σας πω, ξεκινώντας από αυτό το πρώτο. Και φτιάχτηκε για εσάς. Ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε, σε όποια εκδήλωση νομίζετε ότι αυτή η σύγχρονη αίθουσα, κατά το δυνατόν σύγχρονη, μπορεί να σας χρησιμεύσει, μπορείτε να τη ζητάτε είτε ως λύκειο, είτε ως 15μελές, είτε ως τάξεις και να κάνετε τις εκδηλώσεις που θέλετε να κάνετε, εκδηλώσεις που έχουν σχέση με την επιστήμη, τη μόρφωσή σας και βέβαια την ενημέρωσή σας σε ζητήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά και για εσάς τα επόμενα χρόνια, αλλά και για τον τόπο μας. Και τέτοια εκδήλωση είναι η σημερινή. Σημερινή εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα του νερού, θεωρώ πως είναι μια ευκαιρία να ευαισθητοποιηθούμε όλοι σε ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο στα επόμενα χρόνια, όταν εμείς θα είμαστε αστρόσκονοι και εσείς θα είστε στη θέση τη δική μας, θα είναι το κυριότερο και σημαντικότερο πρόβλημα που θα απασχολεί όχι μόνο την ΚΟ, αλλά το σύνολο του γνωστού μας κόσμου. Ήδη υπάρχουν περιοχές της υδρογείου οι οποίες μαστίζονται από την ανομβρία. Ήδη εκατομμύρια ανθρώπων ζουν με την έλλειψη νερού, όχι να το σπαταλήσουν και να κάνουν τρία ντους την ημέρα ή να κάνουν την πλάκα τους, αλλά ακόμα και πόσιμου νερού, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι, τα παιδιά, μικροί ή μεγάλοι, ζουν σε συνθήκες εξαθλίωσης από την έλλειψη του νερού. Βασικό στοιχείο του πολιτισμού και της ανάπτυξης η ύπαρξη καθαρού, πόσιμου νερού, αλλά και νερού χρήσης για οικιακή χρήση, είτε για άρδευση, είτε για οτιδήποτε άλλο. Και αυτό το στοιχείο λείπει από πάρα πολλές χώρες και βεβαίως σε πάρα πολλές περιοχές της γης είναι και αιτία πολέμου. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι αναλυτές, οι σύγχρονοι αναλυτές, οι οποίοι επαναλαμβάνουν καθημερινά ότι στα επόμενα χρόνια, με την αλόγιστη χρήση του περιβάλλοντος και την καταστροφή του περιβάλλοντος, ένα από τα μεγάλα προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπίσει
η Φίλιος είναι η έλλειψη του νερού. Και γι' αυτό θα δείτε σε πάρα πολλές περιοχές, το είπα προηγουμένως, ήδη να έχουν ξεκινήσει μικροί ή μεγάλοι πόλεμοι για τον έλεγχο της ροής των υδάτων σε μεγάλους ποταμούς, οι οποίοι για χιλιάδες χρόνια υδροδοτούσαν χώρες μέσα από τις οποίες περνούσαν. Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι και στη γειτονιά μας, κατά καιρούς, ασκείται πολιτική από χώρες οι οποίες είναι γειτονικές προς την Ελλάδα, με τον έλεγχο των νερών του Εύρου, του Νέστου παραδίπλα και γενικώς ποταμών οι οποίοι περνάνε μέσα από κάποιες άλλες χώρες για να καταλήξουν δια της Μακεδονίας μας να φτάνουν στο Αιγαίο. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να σας πω, για να μην σας ταλαιπωρώ, ότι στο νησί μας δεν υπήρξε ποτέ πρόβλημα νερού, ποσότητας νερού. Βεβαίως αυτή η ποσότητα αρχίζει και προβληματίζει πλέον όλους μας και ειδικά την επιχείρηση που λέγεται Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης ΚΟ. Και αυτός ο προβληματισμός ξεκίνησε από τα μέσα της δεκαετίας του 90, όταν πλέον οι ξενοδοχειακές μονάδες άρχισαν να γίνονται τεράστιες, οι χιλιάδες κλίνες που κατασκευάζονται για να φιλοξενήσουν το καλοκαίρι εκατομμύρια τουριστών, κάνουν την επιτακτική την ανάγκη ελέγχου ή, εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε, παρακολούθησης το πώς καταναλώνεται το νερό, πώς αξιοποιείται και βεβαίως πώς κοστολογείται, για να μην βρεθούμε μετά από μερικά χρόνια και εμείς στη θέση που βρίσκονται κάποιες άλλες περιοχές. Το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, όπως έχετε διαπιστώσει και θα το είδατε και φέτος, έχει επηρεάσει ακόμα και τις βροχοπτώσεις. Με αποτέλεσμα και οι ταμιευτήρες νερού που έχουμε, αλλά και ο υπόγειος υδροφόρος ορίζων να κατεβαίνουν συνεχώς από πλευράς ποσότητας νερού και η υπεράντληση να οδηγεί σε νερά τα οποία πολλές φορές δεν είναι ικανοποιητικά όπως θα θέλαμε. Όμως, να ξέρετε ότι και ο Δήμος, μέρος του οποίου είναι η ΔΕΙΑΚ, αλλά και οι άνθρωποι που δουλεύουν σε ΔΕΙΑΚ, είτε το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε το προσωπικό της ΔΕΙΑΚ, επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, κάνουν τα πάντα προκειμένου να εξασφαλίσουμε ποιότητα και ποσότητα, έτσι ώστε να παραδώσουμε σε εσάς μια καλύτερη κατάσταση από ό,τι είναι σήμερα. Η ευχή και η παράκληση δική μου προς όλους σας είναι να αντιληφθείτε ότι το νερό, όπως λέγαμε και παλαιότερα και θα το πούν και σήμερα τα στελέχη της ΔΕΙΑΚ και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, το προσέχουμε για να το έχουμε. Και το προσέχουμε γιατί είναι πηγή ζωής. Δεν είναι μόνο πηγή για να ξεδιψούμε ή να κάνουμε τις δουλειές μας. Είναι ζωή το νερό. Από εσάς το μόνο που θέλω και σας παρακαλώ ιδιαιτέρως είναι να περάσετε το μήνυμα σε όλους τους μεγαλύτερους, γιατί εμείς οι μεγαλύτεροι, ξέρετε, πολλές φορές είμαστε πιο απρόσεχτοι από εσάς, ότι οποιαδήποτε κατασπατάληση πόσιμου νερού ή κακοδιαχείριση του νερού που έχουμε για άρδευση ή κακοδιαχείριση των πηγών, των γιοτρήσεων, των πηγαδιών που έχουμε δεξιά και αριστερά όλοι στα χωράφια μας ή στους κάμπους, πρέπει να είναι προσεκτική. Να είναι προσεκτική σαν τα μάτια μας, γιατί δυστυχώς ο φόβος, παρά το ότι, ξαναλέω, έχουμε αρκετό νερό στην ΚΟ, δεν έχει φύγει από μέσα μας. Και επειδή έχουμε ζήσει και σε άλλες περιοχές εμείς οι μεγαλύτεροι και έχουμε δει τις δυσκολίες, καλό είναι εσείς να γίνετε οι πρεσβευτές του μηνύματος ότι το νερό είναι ζωή και τη ζωή την προσέχουμε όπως την προσωπική μας ζωή. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Διευθυντή του Λυκείου σας και τους καθηγητές σας οι οποίοι είναι εδώ σήμερα μαζί σας. Είναι ιδιαίτερη χαρά για μας. Έχουμε βέβαια και τον κύριο Αντιδήμαρχο που ήταν καθηγητής στο Λυκείο σας μέχρι πριν από 2 χρόνια τώρα, τον έχετε χάσει βέβαια, που έκαναν αυτή την επιλογή να είστε σήμερα εδώ. Τα στελέχη της ΔΕΙΑΚ που θα σας παρουσιάσουν σε λίγο αυτό το οποίο έχουμε ετοιμάσει. Και βεβαίως, όσο πιο δύσκολες ερωτήσεις και πιο πολλές ερωτήσεις κάνετε,
και το ειδικό σχολείο, το είπαμε, από την αρχή το είπαμε. Το ΚΔΑΠ, το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης. Λοιπόν, που είστε εδώ και θέλω όσο δυνατόν περισσότερο δυσκολότερες ερωτήσεις να κάνετε προς τους κυρίους εδώ επιστήμονες που έχουμε, τον κύριο Λιωδάκη και την κυρία Καζαμία. Εσύ τι κάνεις, τον πρόεδρο πίσω. Λοιπόν, αλλά και στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ. Η κυρία Διευθύντρια της ΔΕΙΑΚ πού είναι? Κάπου εδώ. Κυρία Διευθύντρια, πού είστε? Λοιπόν, και εάν τους φέρετε σε δύσκολη θέση, εμένα θα με ικανοποιήσετε. Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Θα μου επιτρέψετε να φύγω, γιατί οι δουλειές του Δήμου τρέχουν συνεχώς. Αλλά όποτε θέλετε και όποτε και ό,τι θέλετε, σας ξαναλέω, αυτή η αίθουσα είναι δική σας, όπως και το γραφείο του Δημάρχου είναι για σας. Εάν έχετε οποιοδήποτε παράπονο από τον κύριο Χαραμαρά, θα άρχισε να μου το λέτε εμένα. Και μετά εγώ θα το τακτοποιώ, μη στεναχωριέστε.